Κύριε Κομινάκα, επειδή εσείς από το ΚΚΕ ζητάτε επίταξη του ιδιωτικού τομέα και επικρέμεται η επίταξη για τις 200 θέσεις που έχει ζητήσει το Υπουργείο Υγείας και ο κύριος Κικίλιας έχει δώσει διορία. Συμφωνείτε να έχουμε επίταξη των ιδιωτικών γιατρών? Νομίζω το ζήτημα της επίταξης δεν είναι ένα αίτημα μόνο που το ζητάει το ΚΚΕ. Το ζήτημα της επίταξης των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών της υγείας, και εκεί πρέπει να εστιάζεται πρώτα η συζήτηση, είναι ένα αίτημα που το ζητάνε πρώτα και κύρια με αγωνία οι υγειονομικοί, οι γιατροί που έχουν ξεπεράσει προπολού τα όρια τους. Και κοιτάξτε, επειδή ακούσαμε χθες την κυβέρνηση να μιλάει για μίζερη κριτική, εμείς αναρωτιόμαστε, είναι μίζερο την ώρα που άνθρωποι περιμένουν στην σειρά για να βρουν μια θέση εντατική να υπάρχουν την ίδια ώρα οι ιδιωτικοί κλινικάρχες που θησαυρίζουν για να παραχωρήσουν μια θέση σε έναν ασθενή και κρεβάτια που μένουν άδεια γιατί η κυβέρνηση αρνείται να αγγίξει την ιερή αγελάδα του ιδιωτικού συστήματος υγείας. Γιατί ακόμα και τώρα που βάζει το ζήτημα για τους ιδιώτες γιατρούς, εμείς λέμε ότι πρώτα και κύρια θα έπρεπε να ήταν το ζητούμενο της επίταξης των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών που έχουν με ονοματεπώνυμο δοθεί κλινικές που μπορούν να συμβάλλουν, μεγάλες κλινικές με τις οποίες πολλές από αυτούς συνεργάζονται και οι επιστήμονες της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν και για την αντιμετώπιση της πανδημίας και για να σταματήσουν να αποκλείονται από την πρόσβαση στα νοσοκομεία όλες οι άλλες ασθένειες οι οποίες αυτό το διάστημα πραγματικά έχουν μπει στον πάγο. Όμως τα θέματα της υγείας είναι πράγματα που δεν μπορούν να μπουν στον πάγο. Ταυτόχρονα και οι γιατροί, οι υγειονομικοί όπως και το ΚΚΕ έχει επανειλημμένα θέσει ζήτημα μόνιμων προσλήψεων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και απαντάει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον κλπ. Υπήρξαν και συγκεκριμένες προτάσεις και από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών για τις περιπτώσεις των επιστημόνων γιατρών που είχαν κάνει τα χαρτιά τους στις προκηρύξεις για τις ελάχιστες μόνιμες θέσεις που προκηρύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα για τα νοσοκομεία, τουλάχιστον αυτοί που ήδη υπάρχουν, έχουν κατατεθεί τα χαρτιά τους, να προσληφθούν όλοι για να μπορέσουν να καλύπτουν θέσεις. Αντίθετα, είδαμε το προηγούμενο διάστημα ότι η κυβέρνηση για επικοινωνιακούς λόγους διάλεξε να δεσμεύσει, υποτίθεται, με την δύο κλινικές, τις οποίες θέλησε να δώσει και γιατρούς από το δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι δύσκολη. Έχουν ξεπεράσει πολύ τα όρια τώρα σας ακούμε. Εμείς θα αναλαμβάνουμε ότι πρέπει εδώ και τώρα, είναι ήδη, έχει έρθει το αργά, να επιταχθούν συγκεκριμένες ιδιωτικές κλινικές, να ενταχθούν στο σύστημα εφημεριών και για να μπορέσουν να αντιμετωπιστεί και τα κρούσματα του COVID και οι άλλες ασθένειες, να προσληφθούν εδώ και τώρα γιατροί που υπάρχουν και αναμένουν στη σειρά τους για να μπορέσουν να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας και να γίνουν σοβαροί επιτέλους έλεγχοι στους χώρους δουλειάς, εκεί που παραμένουν οι αιστείες υπερμετάδοση, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να μπορέσει πραγματικά να δούμε αυτό που λέει η κυβέρνηση, την έθνοια για την υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.